φαίνεται ότι με τα σκαμπανεβάσματα του καιρού, με αυτό που ζούμε φέτο που θεωρητικά όλοι δεν το έχουμε ξαναδεί, όχι μόνο οι αγρότες, μας έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και δεν ξέρουμε πού θα βγει αυτό, και στην ελιά αλλά και στο αμπέλι. Περιοχές της Κρήτης όπως είναι τα Χανιά, φαίνεται ότι έχουν σοβαρά προβλήματα στα υνοποιήσιμα, στα φύλλα, αλλά και στο δέσιμο της ελιάς, διότι οι καιρικές συνθήκες κάθε μέρα, δηλαδή ψηλόβροχα, χαμηλές θερμοκρασίες που δεν έχουμε μπει στην ουσία ακόμα στο καλοκαίρι και από την άλλη μπαίνει Ιούνιος, προβληματίζουν την καλλιέργεια της ελιάς στο δέσιμο, διότι την πέτυχε πάνω στην ανθοφορία. Από την άλλη τώρα στο αμπέλι, οι συνεχόμενες αυτές λίγες βροχές και καθημερινά, υγρασίες κάθε μέρα και ευνοούν τον περονόσφορο. Θα έχουμε και άλλα προβλήματα όπως είναι σαπίλα, βοτρίτης, που κάποια στιγμή δεν θα καταπολεμούνται πλέον από τα φάρμακα. Δηλαδή και ο αγρότης που δεν λυπάται τα έξοδα, που έχει ίσως την οικονομική κατάσταση, διότι από ένα σημείο και πέρα ξεφεύγει το κόστος παραγωγής και περνάει την τιμή πώληση του προϊόντος, αλλά ακόμα και αυτός που ραντίζει, τηρεί τους χρόνους, τα μεσοδιαστήματα ανάμεσα στα ραντίσματα, και αυτός ο αγρότης, εάν συνεχίσει ο καιρός έτσι, θα έχει πρόβλημα. Δεν θα φτάσουμε δηλαδή στο κομμάτι της συγκομιδής χωρίς να έχουμε κάποια προβλήματα. Δυστυχώς, αλλά όλα έχουν κάποιες ανοχές. Ξέρουμε όλοι ότι έπρεπε τώρα και καιρό να έχουμε μπει στο καλοκαίρι, ο καιρός να είναι λίγο πιο ξηρός αυτή την περίοδο, να έχουν ανέβει οι θερμοκρασίες, και αυτό θα ευνοούσε και την ελιά αλλά και το αμπέλι. Εδώ τώρα στο Ηράκλειο που μιλάμε πιο πολύ για αμπέλια, είναι η κατάσταση δραματική στα επιτραπέζια αμπέλια, δραματική στα σταφυδάνταλα, αλλά το ίδιο είναι και στα υνοποιήσιμα. Οι παραγωγοί ρεντίζουν καθημερινά, το κόστος παραγωγής θεωρώ ότι έχει φτάσει κοντά στην τιμή πώλησης του προϊόντος, και από την άλλη έχουμε και τις ελιές, βλέπουμε την τιμή του λαδιού να κρατάει ακόμα στα ύψη και φαίνεται ότι θα είναι και την επόμενη χρονιά εκεί, και ο παραγωγός δεν ξέρει πώς θα επέμβει και τι να κάνει ώστε να σώσει αυτή τη μεσοβεντέμα που φαινόταν ότι θα είχαμε φέτος. Θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα, εάν συνεχιστεί και πάει έτσι ο καιρός και δεν μπει επιτέλους το καλοκαίρι με ξηρό καιρό, τα αποτελέσματα θα είναι κακά, θα είναι μαύρα για τους αγρότες, και πρέπει οι υπηρεσίες να βγουν όξο να κάνουν κάποια καταγραφή, να βγουν στους αμπελώνες, να γίνει κάποια καταγραφή των ζημιών, ώστε να δούμε πού βρίσκεται η κατάσταση, σε τι στάδιο είναι, διότι δεύτερη χρονιά απανωτή δεν θα την αντέξει η αμπελουργία και θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να σκύψουν όλοι πάνω σε αυτό, είτε λέγεται κεντρικό κράτος, είτε λέγεται περιφέρεια Κρήτης, και ο ΕΛΓΑ πρώτος από όλους, ώστε να κάνει την καταγραφή των ζημιών.